Ωραία. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές για αυτήν την εκπληκτική διημερίδα. Την παρακολουθώ από χθες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις περισσότερες ομιλίες και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είμαι προσκαλεσμένος να μιλήσω εδώ. Νομίζω ότι χρειάζεται να ακουστεί και η πλευρά της ψυχανάλυσης για ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα, που έχει να κάνει με τον φύλο και νομίζω ότι είναι κέρια η θέση της ψυχανάλυσης στη συζήτηση αυτή, την οποία την παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για δύο λόγους, έναν θεωρητικό και έναν πρακτικό. Ο θεωρητικός λόγος είναι ότι η ψυχανάλυση, ειδικά με τον Ζακ Λακάν, στο θεωρητικό επίπεδο έχει συμβάλει πάρα πολύ στην ρευστοποίηση κατά κάποιο τρόπο των έμφυλων ταυτοτήτων και των ορίων. Έχει δείξει πόσο μακριά είναι στην πραγματικότητα οι έμφυλες ταυτότητες από τη βιολογία, από οποιαδήποτε ουσιοκρατική προσέγγιση. Και αυτό θα προσπαθήσω να δείξω στο πρώτο μέρος της ομιλίας μου. Αλλά υπάρχει ένας πρακτικός λόγος που η ψυχανάλυση έχει θέσει σε αυτή τη συζήτηση, διότι η ψυχανάλυση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ακούει. Και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν, να ακουστεί η πλευρά τους και η ψυχανάλυση ακούει, χωρίς προκατάληψη, χωρίς εκ των προτέρων υποθέσεις, τον καθένα στη μοναδικότητά του και στην ιδιαιτερότητά του. Ξεκινάω λοιπόν με το πιο θεωρητικό κομμάτι. Θέλω να σταθώ σε αυτό, στο ότι ο Λακάν στη διάρκεια της μακράς διαδρομής του με το έργο του συστηματικά υπονόμευσε τις έμφυλες ταυτότητες. Αυτό δεν ξέρω πόσο γνωστό ή πόσο συνειδητοποιημένο είναι γενικά, αλλά πραγματικά θα προσπαθήσω να δείξω ότι με την διδασκαλία του, που και η ίδια είχε μια ρευστότητα, μεταλλασσόταν, εξελισσόταν στη διάρκεια των χρόνων, εμπλουτιζόταν, ρευστοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα όρια ανάμεσα στις έμφυλες ταυτότητες με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα έδειξε ότι το φύλο είναι ζήτημα γλωσσικό και αυτό είναι κάτι που ήδη έχει αναφερθεί. Δεύτερον, έδειξε ότι υπάρχει μια καταστατική αδυνατότητα του έμφυλου λόγου, στο βαθμό που ο έμφυλος λόγος σε τελική ανάλυση είναι ο λόγος για την μη σχέση ανάμεσα στα φύλλα. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Ο Λακάν επίσης έδειξε ότι το θηλυκό στοιχείο αποτελεί ουσιώδες συστατικό τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ταυτότητας, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο ακόμα και για τον ευρύτερο φεμινιστικό προβληματισμό. Έδειξε τη διάσταση παροδίας που χαρακτηρίζει τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο φύλο. Έδειξε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη γυναική απόλαυση η οποία υπονομεύει κάθε έμφυλη ταυτότητα. Θα αναφερθώ σε αυτό. Και τέλος, έδειξε τον τραυματικό πυρήνα που υπάρχει και στη σεξουαλικότητα αλλά και στην γλώσσα. Θα αναπτύξω τα σημεία αυτά στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, για την ψυχανάλυση το φύλο δεν είναι βιολογικό, δεν είναι ουσιοκρατικό, δεν είναι συμπεριφορικό. Ήδη και ο Γιώργος Σκούδας ανέφερε ότι έχει επικρατήσει και στην ψυχιατρική να μιλάμε πλέον για φύλο το οποίο αποδίδεται, που καθορίζεται στη γέννηση, όχι για βιολογικό φύλο. Αυτό είναι γνωστό από πολύ παλιά όμως για την ψυχανάλυση. Παραθέτω εδώ ένα απόσπασμα από μια καλύτερη ψυχαναλήτρια για ένα ομιλούν υποκείμενο, άρα για όλους εμάς που μιλάμε για τον άνθρωπο. Η έμφυλη διαφοροποίηση δεν πραγματοποιείται στο βιολογικό επίπεδο, αλλά στο επίπεδο της γλώσσας και της ομιλίας. Οι νόμοι λοιπόν της έμφυλης διαφοροποίησης εντοπίζονται στους νόμους της γλώσσας και της ομιλίας. Αλλά η γλώσσα και η ομιλία είναι κάτι πολύ καθοριστικό για το ίδιο το ασυνείδητο. Η ψυχανάλυση, αν έχει μία θέση, μοναδική θέση της ψυχανάλυσης είναι ότι υπάρχει ασυνείδητο. Το ασυνείδητο όμως είναι σεξουαλικό, όπως ξέρουμε από τον Φρόιντ, αλλά όπως έδειξε και ο Λακάν, είναι συγχρόνως και γλωσσικό. Το ασυνείδητο είναι δομημένο σε μία γλώσσα, το ασυνείδητο είναι ο λόγος του άλλου. Και στο επίπεδο του ασυνειδήτου τίθεται ακατάπαυστα ένα ερώτημα, το ερώτημα για την sexual σχέση, για τη σχέση, τη διάφυλη σχέση, sexual σχέση. Και η ανακάλυψη που Λακάν είναι ότι δεν υπάρχει σύμπνοια, δεν υπάρχει ραπόρτ ανάμεσα στα φύλλα. Υπό αυτή την έννοια,
ο σεξουαλικός λόγος, ο διάφυλος λόγος καθίσταται αδύνατος, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αρμονίας, ίμνιας, αμοιβαίας κατανόησης, ακόμα και στο επίπεδο του ασυνείδητου, ανάμεσα στα φύλλα. Υπάρχει όμως έμφυλη διάκριση στον βαθμό που μιλάμε για αυτή, στον βαθμό που γίνεται λόγος για αυτή. Αναφέρθηκε πολλές φορές ότι γεννιόμαστε, υπάρχει δήλωση του, με ευθύρα, υπάρχουν αυτά που λένε οι γονείς πριν γεννηθεί το παιδί, και το παιδί γεννιέται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το φύλλο μιλιέται, γίνεται λόγος για το φύλλο, και έτσι κάθε υποκείμενο καλείται με κάποιο τρόπο να βρει τη θέση του μέσα σε αυτό το γλωσσικό σύμπαν, να ενταχθεί στον έμφυλο λόγο. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν πώς γίνεται αυτό για το κάθε υποκείμενο. Βασική ανάλυση είναι, όπως είπα, δεν είναι βιολογικό θέμα το φύλλο, δεν είναι θέμα συμπεριφοράς. Μιλάμε για μια ασυνείδητη επιλογή του φύλου, η οποία πολλές φορές μπορεί να παραγνωρίζεται, και η ψυχανάλυση συχνά συμβάλλει σε αυτό, στο να έρθει στην επιφάνεια η ασυνείδητη επιλογή φύλου. Τίθεται σαφέστατα για ένα ζήτημα, μιλάμε σαφέστατα για ένα ζήτημα υποκειμενικής επιλογής. Όμως, μου άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Σταύρος Μπουφίδης, αρενοπότητες και θηλυκότητες, και το αρσενικό και το θηλυκό, και οι αρενοπότητες και οι θηλυκότητες, για την ψυχανάλυση και τα δύο, και οι δύο αυτές έμφυλες τοποθετήσεις, δεν είναι παρά τρόποι να επέλθει ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην απόρριψη και στην αποδοχή κάποιου είδους έλλειψης. Σημείωσα κάπου ότι, από αυτά που άκουσα προηγουμένως, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει, αυτό το είπε η Πάρβη Πάλμου, ότι υπάρχει ένα κομμάτι αποποιημένο και υπάρχει ένα κομμάτι κυρίαρχο. Για όλους το αποποιημένο κομμάτι είναι επίσης το να αποδεχτεί κάποιος ότι κάτι του λείπει, ότι δεν είναι δυνατές όλες οι απολαύσεις, δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνει τα πάντα ή να είναι τα πάντα για τους άλλους. Και η ψυχανάλυση χρησιμοποίησε διάφορους μύθους για να κάνει κατανοητό αυτό το συμβιβασμό που κάθε υποκείμενο καλείται να πραγματοποιήσει ανάμεσα στην απόρριψη και στην αποδοχή της έλλειψης. Ένας τέτοιος μύθος είναι ο μύθος του Ειδίποδα, το Ειδιπόδιο. Ένας άλλος τέτοιος μύθος είναι ο ευνουχισμός, που σε τελική ανάλυση σημαίνει απλώς ότι κανείς δεν μπορεί να είναι και να έχει τα πάντα για τους άλλους. Θα ήταν κάτι πολύ αγχωτικό κάτι τέτοιο. Κανείς, ότι επίσης δεν είναι δυνατές όλες οι απολαύσεις, και αυτό θα ήταν κάτι πολύ αγχωτικό. Εξάλλου είναι κάτι που μας κάνει να σκεφτόμαστε, για παράδειγμα, την κλινική των εξαρτήσεων κτλ. Θολώνοντας περαιτέρω τα όρια ανάμεσα στα φύλλα, ο Λακάν μίλησε για τη θηλυκότητα ως ένα συστατικό στοιχείο και των δύο φύλων, και του αρσενικού φύλου και του θηλυκού φύλου, διότι τοποθέτησε το ζήτημα της θηλυκότητας στο επίπεδο της ομιλίας. Η ομιλία για τον Λακάν ως μεταφορική λειτουργία και ως λειτουργία συμπύκνωσης είναι στη τελική ανάλυση μια λειτουργία θηλυκότητας, και το γεγονός ότι μιλάμε, το ότι συμμετέχουμε στην ομιλία, σημαίνει ότι κάτι δεχόμαστε και επίσης ότι ικανοποιούμαστε μέσα από μια θηλυκή στάση. Το ίδιο το γεγονός ότι μιλάμε έχει το συστατικό αυτό στοιχείο της θηλυκής στάσης, το στοιχείο της έλλειψης, εισάγεται η έλλειψη με κάποιο τρόπο στην ύπαρξή μας, ένα στοιχείο το οποίο είναι ουσιώδες για τον καθένα από εμάς. Αυτά τα οποία είπε ο Λακάν γενικότερα για το ζήτημα της θηλυκότητας θεωρώ πολύ σημαντικά και για ζητήματα φύλου και για ζητήματα φεμινισμού, γιατί ανέφερε προηγουμένως η Πάρβη Πάλμου κάτι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και όταν πραγματοποιηθεί μια φιλομετάβαση σε ένα τρανς άτομο, πάλι και εκεί ακόμα υπάρχει μια προτίμηση πολλές φορές προς ό,τι θυμίζει αρενοπότητα. Υπάρχει μια υποτίμηση συχνά της θηλυκότητας. Θεωρώ σημαντική την προσέγγιση του Λακάν, διότι για τον Λακάν, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, το θηλυκό στοιχείο είναι πάρα πολύ βασικό συστατικό της ύπαρξης του καθενός. Περαιτέρω, ο Λακάν έδειξε το γελίο και παροδιακό χαρακτήρα που έχουν τα φύλλα, οι αρενοπότητες και οι θηλυκότητες, το αρσενικό και το θηλυκό.
Βρήκα αυτές τις εικόνες στο ίντερνετ που πιστεύω ότι αποδίδουν αυτό που λέει ο Λακάν. Ο ανδρισμός έχει αναπόφευκτα μία νότα γελοιότητας, η θηλυκότητα έχει μία διάσταση φύγης. Εν πάση περιπτώσει, η θέση του Λακάν είναι ότι το διαδικό φύλλο δεν έχει, και της ψυχανάλυσης, το διαδικό φύλλο δεν έχει ουσιαστικό έρισμα, αλλά στην πραγματικότητα, όπως εξάλλου από άλλο δρόμο έχει επισημάνει Butler και άλλοι θεωρητικοί του gender, το φύλλο είναι παράσταση, είναι παροδία. Τράβεστη, είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος αναφέρθηκε νωρίτερα, ότι ο όρος τραβεστή χρησιμοποιείται στην ελληνική κοινωνία της δεκαετίας 80-90, ένας υποτιμητικός όρος. Ο Λακάν έδειξε ότι στην πραγματικότητα είμαστε όλοι τραβεστοί, στο βαθμό που έχουμε υιοθετούμε ένα φύλλο αρσενικό ή θηλυκό. Όμως η πιο ρηξικέλευθη και πρωτότυπη συνεισφορά του Λακάν στο ζήτημα του φύλου και σε αυτή την απόπειρα αποδόμησης και σχετικοποίησης και ρευστοποίησης του φύλου είναι όταν είπε ότι στην πραγματικότητα το άλλο φύλο, τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, είναι η γυναίκα. Αλλά η γυναίκα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ως το ανύπαρκτο αιώνιο φύλι. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, από το ένα τσουβάλιασε κατά κάποιο τρόπο Λακάν άντρες και γυναίκες, στο βαθμό που αρχή συγκρότησης του ίδιου φύλου αρσενικού και θηλυκού είναι οφαλός. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Σταύρος ο Μπουφίδης στο ζήτημα του φαλού, ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, διότι γενικά οι λακανικές έννοιες είναι αρκετά δυσνόητες και συχνά παρεξηγούνται. Νομίζω ότι απλοποιείται το πράγμα αν εκλάβουμε τον φαλό, που πραγματικά στη λακανική ψυχανάλυση είναι ένα σημαίνον, δεν είναι το όργανο, είναι ένα σημαίνον, και είναι ένα σημαίνον που σε τελική ανάλυση σημαίνει τη στέρησή του. Επομένως, αν σκεφτούμε την έννοια φαλός ως συνώνυμο του ευνουχισμού, δηλαδή ότι κάτι μου λείπει, κάτι χάνω, κάτι δεν έχω, τότε πιστεύω ότι είναι πιο κατανοητό, πρώτα απ' όλα, ότι η λακανική προσέγγιση απέχει πάρα πολύ και από οποιαδήποτε υποστήριξη της πατριαρχίας, αλλά δείχνει ότι στο βαθμό που η αρχή συγκρότησης του ίδιου φύλου, του αρσενικού και του θηλυκού, είναι η αρχή, η φαλική λειτουργία ως ευνουχισμός, τότε αυτό εξηγεί και όλη αυτή την... τον παροδιακό χαρακτήρα που έχουν τα δύο φύλλα, αλλά συγχρόνως ο Λακάν έδειξε ότι υπάρχει και μία αρχή που αντιβαίνει στην αρχή του φύλου και είναι η γυναίκα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι εκτός από μία απόλαυση, η οποία είναι οριοθετημένη, ευνουχισμένη, περιορισμένη και η οποία χαρακτηρίζει άντρες και γυναίκες, υπάρχει η δυνατότητα και μιας άλλης απόλαυσης, και βλέπετε το παράδειγμα που χρησιμοποίησε είναι, φαίνεται σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το περίφημο γλυπτό του Μπερνίνι, που είναι η έκσταση της Αγίας Τερέζας. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα της εκστατικής εμπειρίας των μυστικιστών ο Λακάν, για να δείξει ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας άλλης απόλαυσης, την οποία ονόμασε γυναικεία άλλη απόλαυση, η οποία είναι παράλληλα με την φαλική περιορισμένη, οριοθετημένη, ευνουχισμένη απόλαυση, αλλά για την οποία άλλη γυναικεία απόλαυση δεν υπάρχει ένας καθολικός τύπος, δεν μπορεί να γίνει μια γενίκευση, να πούμε ότι αυτή είναι έτσι, ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν έτσι, και υπ' αυτή την έννοια ότι δεν υπάρχει μια γενίκευση, να πούμε ότι η γυναίκα είναι έτσι, απολαμβάνει έτσι. Με αυτή την έννοια ο Λακάν είπε την περίφημη φράση ότι η γυναίκα ως ένας γενικός τύπος, η γυναίκα δεν υπάρχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Λακάν μπόρεσε να ρίξει φως σε κάτι που για τον ίδιο τον Φρόιντ ήταν μια σκοτεινή ήπειρος, η γυναικεία σεξουαλικότητα, δείχνοντας ότι υπάρχει μια γυναικεία θέση, η οποία σημειωτέων, σας είπα ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα των μυστικών του Αγίου Ιωάννη, του Σταυρού και άλλων, ακόμα και ανδρών μυστικιστών. Πρόκειται για μια γυναικεία θέση, η οποία θεωρητικά μπορεί να καταληφθεί από άτομα ανεξαρτήτως βιολογικού φύλου, μπορεί και ένας άνδρας να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση, η οποία οδηγεί σε μια ρήξη στην περατότητα κάθε ταυτότητας. Και πιστεύω ότι αυτό, μόνο ότι καταλαβαίνω ότι είναι κάπως δυσνόητο, μας δίνει να καταλάβουμε και κάποια πράγματα σχετικά με την διαχρονική υποτίμηση
της γυναίκας, του γυναικείου και της γυναικείας ιδιαιτερότητας, στο βαθμό που για την ψυχανάλυση η γυναίκα δεν είναι μόνο κάτι που έχει το στοιχείο της έλλειψης, αλλά επίσης έχει και ένα στοιχείο ενός επιπλέον που ξεφεύγει από τις οριοθετήσεις του φαλού και του εθνοχισμού. Αυτό μας οδηγεί όμως στην έννοια του τραυματικού που υπάρχει στον πυρήνα κάθε σεξουαλικότητας αλλά και της γλώσσας. Ο Λακάν χρησιμοποίησε την έννοια πραγματικό για να μιλήσει για μια πλευρά της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη λακανική ψυχανάλυση, ό,τι μπορεί να αφομοιωθεί συμβολικά και μέσα από τη γλώσσα, αλλά επίσης, ούτως ή άλλως, την πραγματικότητα την προσλαμβάνουμε και την αφομοιώνουμε μέσα από τη συμβολική και γλωσσική λειτουργία, αλλά υπάρχουν και κάτι το οποίο είναι ριζικά μη αφομοιώσιμο από την γλωσσική λειτουργία και το οποίο παραμένει παντοτινά τραυματικό. Η ψυχανάλυση, λοιπόν, ενδιαφέρεται για τις λύσεις που επινοεί ένα υποκείμενο κατά τη συνάντησή του με αυτό το πραγματικό, με αυτό το τραυματικό της σεξουαλικότητας. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, μπορούμε να πούμε και αντλώ εδώ από ένα άρθρο του ψυχαναλυτή Δημήτρη Βεργέτη από το 8ο τεύχος του περιοδικού Αλήθεια, ότι αυτό το οποίο ονομάζεται gender σήμερα για την ψυχανάλυση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια υποκειμενική απάντηση στην αναφομείωτη συνάντηση του υποκειμένου με το πραγματικό της σεξουαλικότητας. Ο Γιώργος Χλούδας μίλησε στην ομιλία του για την ιαματική διάσταση αφού περάσαμε από τα στάδια της ιατρικοποίησης και λοιπά, αμαρτία, ιατρικοποίηση, από ιατρικοποίηση της διαφορετικότητας. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για μια ιαματική διάσταση πράγματι της ψυχανάλυσης, ότι η επεξεργασία μιας οποιασδήποτε ταυτότητας φύλου δεν είναι τίποτα άλλο από μια αφόρμητη θεραπευτική διαχείριση αυτής της συνάντησης με το τραυματικά αδύνατο. Μια ταυτότητα φύλου, λοιπόν, είναι ένα υποκειμενικό εγχείρημα άρσης της διαταραχής που επιφέρει η συνάντηση αυτή με το αναφομείο το πραγματικό. Είναι μια απόπειρα εξομάλυνσης. Γι' αυτό και για την ψυχανάλυση δεν έχει νόημα ο παλιός όρος διαταραχή ταυτότητας φύλου, τη στιγμή που για την ψυχανάλυση το ίδιο το φύλο είναι μια διαταραχή. Επίσης, η Πάρβη Πάλμου είπε πολύ σωστά ότι δεν έχει πολύ νόημα ο όρος να γενικεύσουν όρο δυσφορία φύλου και για την ψυχανάλυση το ίδιο το φύλο έχει τη διάσταση της δυσφορίας. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για τρανς υποκείμενα για να μιλήσουμε για δυσφορία φύλου. Το ίδιο το φύλο ασυνικό και φυλικό έχει μέσα τη διάσταση της δυσφορίας, στο βαθμό που η εγγραφή ενός υποκειμένου στο έμφυλο πεδίου είναι η απάντηση που καλείται να δώσει σε μια διατάραξη που επέρχεται από την ίδια τη γλωσσική λειτουργία, από την έλλειψη που εισάγει στην ύπαρξή μας τη γλώσσα, το σημαίνον και την έλλειψη και την απώλεια απόλαυσης που συνεπάγεται η ίδια η γλωσσική λειτουργία για τον καθένα από εμάς. Το φύλο, λοιπόν, για την ψυχανάλυση, το ίδιο το φύλο είναι δυσφορία και συγχρόνως διαπραγμάτευση αυτής της δυσφορίας. Γι' αυτό και η gender dysphoria του DSM δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να λάβει υπόψη της αυτό που ο Φρόιντ ονόμαζε στο γνωστό του έργο δυσφορία στον πολιτισμό ή δυσαρέσκεια στον πολιτισμό. Αυτή η δυσαρέσκεια είναι μια καταστατική συνθήκη για όλους μας. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο όρος του DSM δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Επομένως, και περνάω στο πιο κλινικό σκέλος της ομιλίας μου, η ψυχανάλυση, όπως είπα, έχει μια και μοναδική θέση, την ύπαρξη του ασυνειδήτου. Πέρα από οποιαδήποτε νόρμα, πέρα από οποιαδήποτε κανονικότητα, κανονικοποίηση, κατευθυντικότητα, υπόθεση μπορεί να γίνει εκ των προτέρων για ένα υποκείμενο, η ψυχανάλυση μόνο ρωτάει τον κάθε ένα ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος έχει ένα αίτημα, ένα οποιοδήποτε αίτημα, είτε έχει σχέση με το φύλο, είτε δεν έχει, είτε έχει σχέση μπορεί να είναι ένα αίτημα φυλομετάβαση, ένα οποιοδήποτε αίτημα, πάντα όταν πηγαίνει κάποιος έναν ψυχοθεραπευτή, σε έναν ψυχαναλυτή, έχει ένα αίτημα, κάτι ζητάει. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι μπορεί το αίτημα ενός υποκειμένου, πέρα από την κυριολεκτική άρθρωση που έχει το αίτημα αυτό, τι μπορεί να σημαίνει για το ίδιο το υποκείμενο. Ποια ασυνείδητη γνώση μπορεί να κρύβει
για το ίδιο το υποκείμενο και πώς μπορεί το ίδιο το υποκείμενο να ερμηνεύσει το ίδιο το αίτημα. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει την ψυχανάλυση είναι οι υποκειμενικές λύσεις που το ασυνείδητο υποκειμένου σε κάθε περίπτωση μπορεί να επινοήσει, οι οποίες υποκειμενικές λύσεις μπορεί να, ανάλογα με την περίπτωση, σε άλλο και άλλο βαθμό, μπορεί να επαρκούν ή μπορεί να μην επαρκούν, μπορεί να ανεπαρκούν και να μην είναι αρκετές οι υποκειμενικές αυτές λύσεις για να προστατέψουν το υποκείμενο από το άγχος, από την κατάθλιψη, από την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, αυτοκτονικότητας κλπ. Οπότε το ερώτημα είναι σε ένα υποκείμενο, σε ένα υποκείμενο είτε είναι διαδικού φύλου είτε μη διαδικού φύλου, τι επιτρέπει σε ένα υποκείμενο να ενταχθεί στον έμφυλο λόγο, τι του επιτρέπει να ενταχθεί στον κοινωνικό δεσμό, τι του επιτρέπει να σχετιστεί, να βρει ερωτικό σύντροφο, να βγει από τη μοναξιά του και τι ενδεχομένως το δυσκολεύει. Έγινε πάρα πολύ λόγο φυσικά για τον κοινωνικό αποκλεισμό, για την προκατάληψη, για τη μικροκακοποίηση ή μέγα κακοποίηση μπορεί να υφίσταται κάποιος. Αλλά πέρα από τον αποκλεισμό, ποια άλλη μοναξιά ενδεχομένως μπορεί να έχει να αντιμετωπίσει ένα τρανς ή μη διαδικό υποκείμενο. Πάλι μίλησε για ενδοβολές κλπ. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με αυτή τη διαφάνεια όπου ο Μισελ Φουκώ έθεσε ένα ερώτημα στον πρόλογο που έγραψε για την περίπτωση της Χερκουλίν Μπαρμπάν, μια σερμαφρόδη της οποία έδωσε τέλος στη ζωή της καθώς βρέθηκε μέτωπη με τις προκρούστιες επιταγές της κοινωνίας. Το ερώτημα που έθεσε ο Φουκώ ήταν χρειαζόμαστε στα αλήθεια ένα αληθινό φύλο. Σήμερα πια είναι αυτονόητη η αρνητική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλά πιστεύω ότι είναι κέριο κλινικά ένα άλλο ερώτημα που μπορούμε να αρθρώσουμε ακολουθώντας το λακανικό σκεπτικό. Χρειαζόμαστε στα αλήθεια μια αληθινή έλλειψη. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ξέρω όμως σίγουρα ότι αυτό που χρειαζόμαστε σαν κλινική, είτε ψυχαναλυτές είτε ψυχίατροι, είναι να βοηθήσουμε ένα υποκείμενο να βρει τρόπους ώστε να μην παραμένει εκτεθειμένο στο άγχος. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στο βαθμό που μιλάμε πάντα, είμαστε όλοι εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.